Κατηγορούμαστε για την αξιοποίηση του ελληνικού και για το γεγονός ότι πριν αντιστεκόμασταν στην αξιοποίηση του ελληνικού. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι πάντα αγωνιζόμασταν για την αξιοποίηση του ελληνικού. Εκεί για το οποίο αγωνιζόμασταν ενάντια ήταν μια συγκεκριμένη σύμβαση. Άλλο πράγμα η σύμβαση που εσείς θεωρούσατε πανάκια για να λυθούν τα προβλήματα της χώρας και άλλο πράγμα η αξιοποίηση του ελληνικού. Να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Καταρχάς, οφείλουμε να ξεκινήσουμε με τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Πολυτεχνείου που κατάφερε και πήρε αυτή τη σύμβαση, η οποία ήταν λεόντια, είχε τεράστια προβλήματα και πραγματικά σε ένα ελάχιστο χρόνο και σε συνθήκες που ο επενδυτής ήξερε ότι ήμασταν δεσμευμένοι από τη συμφωνία του καλοκαιριού να υπογράψουμε, άρα ήξερε ότι τελικά θα υπογράψουμε, δεν μπορούσαν να διαπραγματευτούν όπως εσείς, η σύμβαση βελτιώθηκε. Και νομίζω ότι δειλά-δειλά, είτε το λένε από εδώ είτε το λένε από εκεί, κανείς δεν έχει πει από τους πιο ακρεφνείς του κινήματος ενάντια στην ιδιωτικοποίηση μέχρι οποιοδήποτε άλλο, μέχρι από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι η σύμβαση δεν βελτιώθηκε. Απλώς εκείνο που συζητάμε αν βελτιώθηκε λίγο ή πολύ. Δεν θα κάτσω να πω εγώ αν είναι λίγο ή πολύ. Θα πω απλώς ότι η παράλια πριν δεν είχε σίγουρη πρόσβαση για το κοινό. Τώρα τουλάχιστον τα 1000 μέτρα έχουν πρόσβαση για το κοινό. Να πω ότι το πράσινο αυξάνεται, το ψηλό πράσινο κατά πάνω από 100%, αλλά αυτό που λέμε πάρκο, αδόμητος χώρος και όχι πάρκινγκ, αυξάνεται για πάνω από 70%. Άρα λοιπόν, το αν διαπραγματευτήκαμε, δεν διαπραγματευτήκαμε, αποδεικνύονται αυτά τα γεγονότα. Όντως διαπραγματευτήκαμε. Αυτό είναι το γεγονός και αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι εάν καταφέραμε να το βελτιώσουμε όχι, γιατί αυτό το παραδέχονται όλοι. Το πρόβλημα είναι εάν η σύμβαση καθ' αυτή που παραλάβαμε ήταν μια καλή σύμβαση ή ήταν μια κακή σύμβαση. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Και την απάντηση τη δώσει η ίδια η αγορά που πολλοί επικαλείστε. Η σύμβαση ήταν καταστρεπτική. Η σύμβαση ήταν καταστρεπτική και η αγωνία είναι για το μέλλον, όχι το εάν εμείς καταφέραμε πολλά ή λίγα, αλλά κατά πόσο τα άρθρα εκείνα τα οποία θα δημιουργήσουν προβλήματα, πιθανά στο μέλλον, είναι εκείνα τα οποία προήλθαν από τη δική μας διαπραγμάτευση ή από αυτό που παραλάβαμε. Η εφορία ότι η σύμβαση υπογράφεται δεν καλύπτει τα ερωτήματα των πολιτών. Για παράδειγμα, θυμίσω ότι σε αυτήν εδώ τη Βουλή υπήρχε πολύ μεγάλη εφορία για την Ολυμπιάδα. Εθνική Ολυμπιάδα, ο εθνικός στόχος. Η Ολυμπιάδα υπήρξε ένα περιβαλλοντικό, κυρίως οικονομικό και πολιτικό έγκλημα. Η Ολυμπιάδα της διαπλοκής. Και δεν νομίζω ότι τότε ήταν κανένας ιδεόληπτος ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ο οποίος εμπόδιζε τα έργα τα μεγάλα και μάλιστα υπήρξαν ειδικοί νόμοι fast track για να τελειώσουν τα έργα γρήγορα. Πηγαίνετε μια βόλτα και κοιτάξτε τα έργα τι έγιναν. Πηγαίνετε να δείτε πόσες χιλιάδες θέσεις από αυτές που τάζατε τελικά έγιναν. Πηγαίνετε να δείτε αυτή τη στιγμή την εγκατάλειψη, την αθλειότητα, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Ολυμπιακά έργα. Πόσα από αυτά αξιοποιούνται και πόσα έστω απόσβεσαν, έστω με κοινωνικά κριτήρια, ότι μπαίνει μέσα κόσμος και αθλείται. Πόσα απόσβεσαν τελικά τα κόστη που πλήρωσε ο ελληνικός λαός, που κατά κοινή ομολογία ήταν 2 και 3 φορές καπελωμένα πάνω, λόγω του επίγοντος. Και εδώ πέρα, μια και μιλάμε και για την πολυφωνία των καναλιών, επιτέλους να θυμίσουμε τα ελληνικά μας. Πολυφωνία δεν είναι να έχει πολλά λίγα κανάλια. Πολυφωνία να ακούγονται οι απόψεις. Να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και να θυμίσω ότι στην Ολυμπιάδα η άποψη δεν ακούστηκε ότι πάμε για μια καταστροφή. Δεν μάθαν οι πολίτες τότε ότι πάμε για μια καταστροφή. Εδώ πέρα λοιπόν εμείς είμαστε περήφανοι που σώσαμε ό,τι μπορούσαμε να σώσουμε. Και πραγματικά η σύμβαση είναι εξαιρετικά καλύτερη από αυτό που ήταν πριν. Αλλά δεν μπορώ πραγματικά, και επισημαίνω και η κυρία Μεγαλοοικονόμη ορθά το επισήμανε, ότι ακόμα δεν έχουν δοθεί οι κρίσιμες απαντήσεις. Χωράει, για παράδειγμα, χωροταξικά 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά, που αν τα αναλογίσουμε σε κατοικίες, μιλάμε για περίπου 90.000 ανθρώπους η περιοχή. Χωράνε οι δρόμοι της περιοχής, στο master plan το αρχικό, που δεν υπήρχε ουσιαστικά και το παραδέχτηκαν όλοι εδώ πέρα. Πού θα πηγαίνουν σχολείο αυτοί οι άνθρωποι, πού θα εστιάζονται, πού θα διασκεδάζουν, πώς θα κυκλοφορούν από τους δύο οδικά δίκτυα. Το μετρό της περιοχής και το τραμ αντέχει αυτά τα προβλήματα. Μιλάτε για ιδεολειψίες.
έχετε μετρήσει πραγματικά με όρους καθαρής αγοράς πόσες θέσεις εργασίας, τελειώνω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν από τα ΜΟΛ, χάθηκαν αθρηστικά, αυτές που κερδίθηκαν μία, αυτές που απολέσαμε από τα ΜΟΛ. Είναι ανόητη, είναι ιδεόληπτη αριστερή η Ελβετή όταν δεν βάζουν ΜΟΛ μέσα στον οικιστικό του ιστό. Και όταν μιλάμε για την καχυποψία των επενδυτών, όσοι ρίξαν το ΑΕΠ της χώρας 25% κάτω, χάσαμε το 1/4 του ΑΕΠ μας και φεύγανε επενδυτές τρέχοντας, δεν νομίζω ότι φύγανε επενδυτές επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Αν φύγανε, είναι οι ελάχιστες και το βλέπουμε στο ΑΕΠ, επιχειρήσεις που κλείσαν επί των ημερών μας. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων έκλεισε από τον δικό σας ημερών. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για την καχυποψία των επενδυτών. Ναι, εγώ αν είμαι επενδυτής, θα ήμουν καχύποπτος για το ελληνικό. Άρα λοιπόν, και θέλω να κλείσω, πραγματικά υπάρχει ακόμα ανησυχία. Πραγματικά ακόμα δεν σώθηκε η παρτίδα, όσες βελτιώσεις και αν πετύχαμε. Αλλά εδώ πέρα θέλω να απαντήσω, γιατί με ρώτησαν οι συναγωνίστρες και συναγωνιστές κάτω στο ελληνικό, γιατί τη χάνω να είμαι, να έχω εντοπιότητα, εάν θα ψηφίσω ή δεν θα ψηφίσω. Η απάντηση είναι πάρα πολύ σε αυτό το ερώτημα. Εάν πραγματικά ένιωθα την ασφάλεια της αντιπολίτευσης, ότι πηγαίνω και εγώ το καλοκαίρι το περασμένο σπίτι μου και περιμένω από εκεί μέσα από τα κινήματα να βελτιώσω τις συνθήκες στο ελληνικό, νομίζω η ιστορία το έδειξε. Τι θα είχε συμβεί εάν εμείς πέρυσι δεν είχαμε υπογράψει αυτή τη δέσμευση που σήμερα προσυπογράφουμε και είχαμε πάει όπως άλλοι σύντροφοι που έχουν πιο πολύ την αγωνιστικότητά τους παρά την υπηρέτηση της πατρίδας, είχαν πάει σπίτι τους. Η απάντηση ήταν απλή. Θα είχε υπογραφεί η σύμβαση αυτούσια, αυτή που είχε φέρει αρχικά η Νέα Δημοκρατία. Το ότι είμαστε χρήσιμοι λοιπόν σε αυτό το πόστο, νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει και από εκεί πέρα τα κινήματα ας κάνουν και εκείνα το καθήκον τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.